Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η πατρίδα μας, η Τρισένδοξη με την λαμπρά της παράδοση, την Ελληνοορθόδοξη, είναι στο στόχαστρο των σκοτεινών δυνάμεων, προπαντός των αιρέσεων, των παραθρησκειών, των καταλυτικών λατριών, των διαφόρων ξυπασμένων ψευτομεσιών γκουρού και τόσων άλλων αιρέσεων της διαφθοράς, της απάτης και της καταστροφής του τόπου αυτού. Τα πάθη τα οποία περνάει ένα πρόσωπο μέσα στην αίρεση είναι φοβερά. Παθήματα λοιπόν του προσώπου μέσα στην αίρεση. Αλλοτρίωση, αποπροσωποποίηση του ανθρωπίνου προσώπου. Δεν μένει τίποτε, ούτε ίχνος που να θυμίζει τον αληθινό άνθρωπο όπως πλάστηκε και μάλιστα με την ελληνοορθόδοξη παιδεία και αγωγή, με την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Όλα χάνονται, εξανεμίζονται και το ανθρώπινο πρόσωπο καταλύεται, καταργείται, παραβιάζεται, αλλοτριώνεται. Οι αίρεσεις λοιπόν και μάλιστα οι καταλυτικές λατρείες, οι επικίνδυνες αιρέσεις που μόνο σκοπό έχουν όχι να διδάξουν φιλοσοφία και νέες ιδέες, αλλά να διδάξουν τον τρόπο της καταρακώσεως της παραδόσεως μας, της πίστεώς μας, των αξιών μας, που είναι τόσο σπουδαίες και λάμπουν στο νοητό στερέωμα. Οι νεοφανείς μάλιστα αιρέσεις και καταλυτικές λατρείες, όπως η σαϊοντολογία, περί των οποίων λίγαν επιτυχώς ομίλησε ο διευθυντής του σταθμού κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, σχολιάζοντας τα θαυμάσια στοιχεία της εκθέσεως του εισαγγελέως Άγγελη. Όλες οι καταλυτικές λοιπόν αυτές λατρείες, οι ψευτοθρησκείες με τους ψευτομεσίες τους, με τους ψευδόχριστους, τους απατεώνες, έχουν κάνει φοβερή ζημιά στον άνθρωπο που πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τι εστιν άνθρωπος? Κατ' εικόνα Θεού. Δηλαδή τι? Έχει τη σφραγίδα, τα χαρίσματα του Χριστού. Μοντέλο είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός τον άνθρωπο τον έπλασε κατ' εικόνα του με τα χαρίσματα, με τα γνωρίσματα, όπως είναι το λογιστικό, το νοητικό, η γνωστική δύναμη, όπως είναι το βουλητικό, όπως είναι το συναίσθημα, όπως είναι η ελευθερία, η κοινωνικότητα, η δημιουργικότητα, όπως είναι η ηθικότητα του ανθρώπου, η θρησκευτικότητα, όπως είναι η αρμονία, η ψυχοσωματική. Αυτό τον άνθρωπο, αυτό το πρόσωπο, το οποίο συνθέτουν τα γνωρίσματα, τα ιδιώματα που φέρει εις μικρογραφία του Θεού, αυτό το πρόσωπο το καταστρέφει, το στραπατσάρει, το αλλοτριώνει, το αποπροσωποποιεί, το κάνει αγνώριστον η αίρεσης. Για να δούμε λοιπόν την αλλοτρίωση του προσώπου, ή θα λέγαμε καλύτερα τα παθήματα του προσώπου μέσα στην αίρεση. Και να πάρουμε το πρώτο γνώρισμα του ανθρωπίνου προσώπου, που είναι το λογιστικό. Όλες οι λειτουργίες, η λογιστική, η γνωστική, η λειτουργία, η βουλητική, η συναισθηματική, η λειτουργία, η θρησκευτική, η λειτουργία της βουλήσεως, της κοινωνικότητας, δημιουργικότητας, η λειτουργία λοιπόν του ηθικού στοιχείου που στρέφεται ο άνθρωπος στο αγαθόν. Εκφύσεως ο άνθρωπος δεν είναι πονηρός, αλλά αγαθός. Ούδης εκών κακός. Είναι επίκτητη ιδιότητα η κακία.
Όλες αυτές οι ιδιότητες του ανθρωπίνου προσώπου καταστρέφονται, στην αρχή αναστέλλονται, μετά καταργούνται και ο άνθρωπος πάβει να έχει λογική, να έχει δυνατότητα σκέψεως προσωπικής, πάβει να έχει διάθεση να γνωρίσει, μειώνεται και υποτονεί η γνωστική του και αντιληπτική του δυνατότητα, το βολητικό του αποχαυνώνεται και ρημουλκείται και οδηγείται και δουλαγωγείται από την αίρεση, το συναισθηματικό του τραυματίζεται θανάσιμα ώστε να μισεί, να φωνεί, να καταλήγει και σε εγκλήματα φοβερά και να μισεί βέβαια τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέλφια, την κοινωνία. Η κοινωνικότητά του τελείως αποπροσανατολίζεται ώστε στρέφεται εναντίον των κοινωνικών αξιών και αυτής της αγάπης και του γάμου και της χαράς και αυτής της υγείας και της οικογένειας που τα στραμπατσάρει και τα διαλύει όλα. Προπαντός η ελευθερία του προσώπου καταλύεται και γίνεται ετεροκίνητο πιονάκι στις κακέρα των σκοπιμοτήτων, κυρίως των εμπορικών και άλλων σκοπιμοτήτων των αιρέσεων και καταλυτικών θρησκειών, και έτσι δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί δημιουργικά ο άνθρωπος. Καταστρέφεται και αυτό το χάρισμα της δημιουργικότητας, να ανακαλύπτει, να ερευνά, να δημιουργεί, να οικοδομεί, και τελικά η ηθικότητα του ανθρώπου τελείως ξεστρατίζει και από άνθρωπος της ηθικής με τους γνωστούς ηθικούς κανόνες μεταπίπτει τους άλλους κανόνες της αντίστροφης λεγόμενης ηθικής, της ηθικής δηλαδή ποιας, της νέας εποχής που αναποδογυρίζει την πυραμίδα των αξιών και το φως το κάνει σκοτάδι, το λέγει ότι είναι σκοτάδι και επομένως το σκοτάδι προβάλλει σαν φως, το ανήθικον ως ηθικόν, το ψεύδος ως αλήθεια, το έγκλημα ως αγαθή ευεργετική πράξης. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί το άτομο, ο άνθρωπος, να κρατήσει την οντολογική του ύπαρξη σε μια συνάρτηση με τον όντος όντα Θεόν, όπως λέει και ο Πλάτωνας, και οι Άγιοι Πατέρες που πήραν πάρα πολλά στοιχεία από τους Έλληνες. Δεν κρατάει λοιπόν σε μια συνάρτηση την οντότητά του με τον Θεόν, την πηγή της υπαρξιός του, αλλοτριώνεται, υπαρξιακά εκμηδενίζεται, οντολογικά χαντακώνεται και γίνεται ως μειών, βαδίζει από το είναι στο μη είναι, με αποτέλεσμα να υφίσταται ποικίλες ψυχοσωματικές βλάβες, να φτάνει σε σχιζοφρένεια, όχι απλώς σε αμφιθυμίες, μελαγχολίες, μεταπτώσεις, χαρά, λύπη κλπ, αλλά και με τη χρήση ναρκωτικών και με όλες τις ψυχοτεχνικές μεθόδους που εφαρμόζουν αυτές οι αιρέσεις, καταλήγει ένα κουρέλι, ένα ψυχικό, ηθικό, σωματικό ράκος ο άνθρωπος, με αποδυναμωμένες τις εσωτερικές του αντιστάσεις, καταλήγει ο άνθρωπος να γίνει λοιπόν ένα τίποτα και να νιώθει μια απελπισία, μια μειονεξία, κάποτε ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας, συνήθως ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας, μέχρι σημείου να νομίζει πως δεν αξίζει η ζωή του και να θέτει τέρμα και στην ζωή του. Όπως είχαμε δει εκεί στην Παιανία, έξω από ένα γκουρουιστικό κέντρο, κρεμάστηκε, αυτοκτόνησε κάποιος που τον έβγαλαν από τον ψευτοπαράδεισο. Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά, αγαπητοί τηλεθεατές, αυτές τις όψεις της αλλοτριώσεως των παθημάτων. Τι τραβάνε τα καημένα τα παιδιά, τι τραβάνε οι νέοι, οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων που σαγηνεύονται από αυτά τα άνδρα της φαυλότητας, της αθλειότητας, της καταργήσεως του προσώπου που δεν σμιλεύουν τον άνθρωπο σε προσωπικότητα αλλά κατεδαφίζουν τον άνθρωπο και διαλύουν την προσωπικότητα. Τι τραβούν και οι φοιτητές, οι οποίοι με υπαρξιακές ανησυχίες στρέφονται σε δρόμους, με απόγνωση σε δρόμους καινούριους που τους υπόσχονται κάποιες ικανοποιήσεις, κάποια οράματα, κάποιες εμπειρίες τις οποίες θέλουν να δοκιμάσουν. Τι τραβάνε ακόμα
και άνδρες και γυναίκες όριμοι που ξυπάζονται, δελεάζονται, εχμαλωτίζονται, παγιδεύονται, συλλαμβάνονται από το δοκάνι των αιρέσεων, το διαβολικό δοκάνι των αιρέσεων, και πέφτουν μέσα σε αυτό το κλίμα της αποπροσωποποιήσεως, της απανθρωποποιήσεως, της αποκτηνώσεως, αποβλακώσεως του ανθρώπου, που του καταργούν όλα τα θεία δώρα τα οποία έλαβε από τον Άγιον Θεό. Για να δούμε λοιπόν, βέβαια δεν θα διαβάσουμε σήμερα κείμενα, θα δούμε και σε άλλες εκπομπές, σε αρκετές εκπομπές, κείμενα, αυτούσια, αυτολεξή εντός εισαγωγικών, από αυτούς τους δασκάλους, τους ψευτοδασκάλους, ψευτομετρέγια, τους ψευτογκουρού, τους ψευτοσοφούς, που κάθε άλλο παρά σοφή είναι, αλλά την αθλειότητα την παρουσιάζουν σαν δόγμα φιλοσοφικό, την παρουσιάζουν σαν αλήθεια και κάμουν με ποικίλους τρόπους και ψυχοτεχνικές μεθόδους δούλους τους, τους υποβάλλουν, τους εξαρτούν, τους κάνουν δούλους, ρομποτάκια, και τους άγουν και τους φέρουν μέσα στα άνδρα αυτά της αποπροσωποποιήσεως και θα λέγαμε και του εμπορίου, ώστε να πουλούν έντυπα, να κάνουν διδασκαλίες, να κάνουν την ψευτοδιδασκαλία της πλάνης για να πάρουν κάποια χρήματα. Βλέπει λοιπόν στο λογιστικό. Όλες οι λειτουργίες του προσώπου διασαλεύονται, αναστέλλονται, καταργούνται και ο άνθρωπος πλέον γίνεται ένα «ον» που μη σκεπτόμενον, άλογον, που δεν έχει το μέτρο της λογικής. Γίνεται ένα «ον» που το γνωστικό του το βάζει στο περιθώριο και μόνον θέλει να γνωρίζει εκείνα τα οποία του διδάσκουν κατά κόρον μέσα στην αίρεση. Γίνεται ένα «ον» άβουλον, άπρακτον, γίνεται ένα «ον» συναισθηματικά αλλοπρόσαλλο, που ανατρέπει την κλίμακα των συναισθημάτων, τη δέσμη των συναισθημάτων των ευγενών των ανθρωπίνων, και κυριαρχείται σαν τίγρης, όπως λένε και οι του Ρος Χάμπαρτ, της σανιοντολογίας, του Κέφε, οι οπαδοί κάμουν τίγρης, δηλαδή να κατασπαράζουν τους αθώους και ανύποπτους ανθρώπους. Και τελικά οδηγούν τον άνθρωπο σε μια αντικοινωνικότητα, αποκοινωνικοποιούν τον άνθρωπο, τον κάμουν τελείως σκλάβο, τελείως δούλο, τυραννούμενο μέσα στην αίρεση, τον αχρηστεύουν και τον οδηγούν στην ηθική κατάπτωση, τον κάμουν ένα άνθρωπο που ξυπάζεται από αυταπάτες, ότι μπορεί να γίνει έτσι με αυτά τα χάλια Θεός. Και του διδάσκουν λοιπόν, για να συνοψίσω, συμπληρώνοντας την εισαγωγή μου, του διδάσκουν ότι θα γίνει Θεός, ότι δεν του χρειάζεται ο Θεός, ότι θα φτάσει στην αυτοθέωση, δηλαδή μόνος να γίνει Θεός, και στην αυτοσωτηρία, με αποτέλεσμα να θρυνούν πολλές οικογένειες, παιδιά, νέες, νέους, μαθητές, φοιτητές, να θρυνούν άνδρες τις γυναίκες τους, γυναίκες τους άνδρες τους, να θρυνούν εργοδότες τους θαυμάσιους εργαζομένους τους που εγκαταλείπουν και επαγγέλματα, να θρυνούν τα θρανία των πανεπιστημίων, αξιολόγους ευφυέστατους φοιτητές που εγκαταλείπουν τα πανεπιστημιακά έδρανα γιατί νομίζουν πως οι μόρφωσεις και οι γνώσεις είναι του πονηρού. Εγκαταλείπουν την κοινωνία, εγκαταλείπουν τους αγώνες τους κοινωνικούς γιατί τους διδάσκουν πως είναι του διαβόλου όλα αυτά. Εγκαταλείπουν την πολιτική γιατί τους διδάσκουν ότι και η πολιτική, θα λέγαμε άνευ εξαιρέσεων, καθ' ολοκληρία, έτσι την παρουσιάζουν και την πολιτική, του σατανά. Εγκαταλείπουν την Εκκλησία από την οποία την χαρακτηρίζουν όπως και χιλιαστές και οι άλλοι ως πόρν και Βαβυλώνα. Εγκαταλείπουν τα πάντα για να βρουν τι, όχι τον Χριστόν, όχι την αλήθεια, όχι το φως, όχι την χαρά, όχι το υπαρξιακό πλήρωμα, όχι τις πνευματικές ανατάσεις και αναστάσεις βέβαια, όχι τις αξίες και την δημιουργικότητα, αλλά την απραξία και τον μηδενισμό. Ένα σκοτάδι, ένα τίποτα. Οι αιρέσεις λοιπόν επιτελούν σε συνοπτικότητα, όπως αναφέραμε, αυτή την διαφθορά του ανθρωπίνου προσώπου. Και τώρα να δούμε
πιο συγκεκριμένα, πιο αναλυτικά, και σε επόμενες εκπομπές θα δούμε πιο αναλυτικά και κείμενα που αποδεικνύουν του λόγου το ασφαλές. Βέβαια, σήμερα βλέπουμε τα συμπτώματα της αλωτριώσεως του προσώπου μέσα στις αιρέσεις. Τα συμπτώματα. Θα δούμε σε άλλες εκπομπές τις αιτίες, θα δούμε ποια δοκάνια στείνουν, ποιες παγίδες και ξόβεργες στείνουν, και ποιον και τα μικρά παιδάκια και τα μικρά πουλάκια που μόλις έμαθαν να πετούν και να ζουν στον χώρο της ανεξαρτοποιήσεως από την φροντίδα των γονιών. Θα δούμε λοιπόν όλες τις μεθόδους, όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα διαβολικά με τα οποία παγιδεύουν στα δοκάνια τους τους μικρούς και τους μεγάλους. Λοιπόν, βλάβη πρώτα στο λογιστικό, στο νοητικό και γνωστικό του ανθρώπου. Αναστέλλεται λοιπόν και καταργείται η προσωπική σκέψη. Δεν επιτρέπεται στις αιρέσεις. Είτε λέγονται χιλιαστές, είτε λέγονται γκουρούδες, γκουριστές, είτε λέγονται σαϊοντολόγοι, που είναι οπαδοί του θεού τους, του Ρος Χάρμπαρτ, είτε λέγονται ρασνείς, είτε λέγονται όποιες και αν είναι αυτές οι νεοεποχήτικες αιρέσεις. Καταργούν την προσωπική σκέψη. Δεν επιτρέπεται να σκέφτεται το μυαλό του ανθρώπου. Το ακινητοποιούν και μόνο το κινούν να σκέπτεται ό,τι του λέγουν, να μαθαίνει και να πράττει. Δεν έχει προσωπική λοιπόν γνώμη αυτός που εμπλέκεται σε αυτές τις αιρέσεις. Η λογική αντικαθίσταται από τα παράλογα και αλόκοτα διδάγματα, δόγματα της αιρέσεως. Και έτσι, μέσα σε αυτόν τον μονισμό της αιρετικής διδασκαλίας και ακούσματα και θέματα είναι μόνον αιρετικά, ο άνθρωπος εκμηδενίζεται, βραχυκυκλώνει και επομένως χάνει την αντιληπτική του δυνατότητα και ικανότητα, η οποία ακονίζεται με τη μόρφωση, την γνώση, την περιέργεια, την έρευνα. Εκεί απαγορεύονται όλα αυτά και επομένως η αντιληπτική του ικανότητα εκμηδενίζεται, χάνεται και η κριτική του ικανότητα. Δεν επιτρέπεται εξάλλου να κρίνει, ούτε να συγκρίνει, και προπαθώς δεν επιτρέπεται να κρίνει τους αρχηγούς των αιρέσεων και τους οπαδούς του. Μόνο να καρφώνει, αν μπορεί, του επιτρέπουν. Μετά, ακυρώνει το γνωστικό. Περιφρονούνται τα γράμματα. Βλέπαμε, γυρνούσαν και στους δρόμους, κουρεμένοι, ξυσμένοι στο κεφάλι, ότι είναι η ματιότητα και τα μαλλιά. Τα δώσε ο Θεός τι ματιότητα είναι. Και να τραγουδούν κάποια βλακώδη τραγούδια του Κρίσνα ή κάποιοι άλλοι και να αρνούνται τελείως την αξία των γραμμάτων, της μορφώσεως, της επιστήμης, της παιδείας. Οπότε η γνωστική τους λειτουργία περιορίζεται μόνον στο ότι θα τους πούν μέσα στα αιρετικά στέκια. Μειώνονται λοιπόν οι ικανότητες της μαθήσεως, γίνεται φτωχότερο το λεξιλόγιο, πάσουν από λεξιπαινία, γίνεται ελεγχόμενη επομένως οι σκέψεις και η λογική τους και αποκόπτονται πλέον από το παρελθόν, και έτσι επιβάλλεται η λύθη, η λησμονιά του παρελθόντος και το απροσδιόριστο του μέλλοντος. Αγαπητοί τηλεθεατές, τώρα μας έδωσαν σήμα ότι έχουμε ένα σύντομο λιγόλεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Να συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές. Τι τραβάνε τα καημένα τα παιδιά, τι τραβάνε οι νέοι φοιτητές, μεγάλοι και μικροί, και ακόμα καμιά φορά και γέροι, που εμπλέκονται στα γρανάζια των αιρέσεων. Χάνουν τον εαυτόν τους, χάνουν την αυτοσυνειδησία τους, την αυτοπεποίθησή τους, χάνουν τη λογικότητά τους, χάνουν τη βούλησή τους, τον συναισθηματικό τους, θα λέγαμε, πλούτο και την αρμονία, την εσωτερική. Χάνουν τα πάντα, την κοινωνικότητα, την ελευθερία, χάνουν την ηθική τους και ανατρέπονται τα πάντα, και τελικά όχι μόνο αυτά, αλλά χάνουν και την πίστη τους, χάνουν τον Χριστό, την Θεία Χάρη, τη σωτηρία, τον αληθινό παράδεισο για ψευτοπαραδείσους, και επειδή τίποτα δεν τους ικανοποιεί, καταντούν ηθικά, σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά κλπ. Ράκι και ακόμα και στην αυτοκτονία. Α, δούμε πιο αναλυτικά τώρα. Βλάβει λοιπόν στο βουλητικό, μέσα σε μια αίρεση, ένας άνθρωπος χρωστάει, χάνει τη βουλητικότητά του,
είναι ελεγχόμενη η δράση του. Προσδιορίζεται τι θα κάνει, τι θα πει, πώς θα κινηθεί. Δεν είναι ελεύθερος να δράσει, να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να αντιδράσει, να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς ή να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Με αποτέλεσμα να λέγει αυτά που δεν πιστεύει, να κάνει αυτά που δεν θέλει, ώστε να συγκρούεται εσωτερικά σε δύο αυτούς. Να είναι διχασμένη λοιπόν έτσι προσωπικότητα. Και φτάνει πολλές φορές σε καταστάσεις αβουλίας και απραξίας. Αδρανοποιείται λοιπόν η βούλησή του. Φτάνει πολλές φορές σε κατάσταση σχιζοφρένειας λόγω του εσωτερικού διχασμού. Αυτά τα οποία λέμε είναι διαπιστωμένα συμπτώματα της επιδράσεως της κακής, του υπεριασμού, του διαβολικού, των αιρέσεων. Ανατρέπεται λοιπόν η αξιολογική κλίμακα, περιφρονούνται όλες οι αξίες και το μόνο που τους απασχολεί είναι οι αξίες των ψευτοπαραδείσων τους. Εγκαταλείπουν την εργασία, εγκαταλείπουν τα επαγγέλματά τους, δεν έχουν το θέλω, το εγώ, το πρόσωπό τους, την ατομικότητά τους. Και επομένως ζουν μέσα σε ένα σύνδρομο καταπιέσεως, εξουδενώσεως του εγώ, με απόλυτη εξάρτηση και υποταγή από την οργάνωση, από την αίρεση, από την καταλυτική λατρεία, η οποία έχει εξουσία επί ζωής και θανάτου σε αυτόν τον άνθρωπο και επομένως δεν μπορεί να αποφασίσει και να αλλάξει τρόπον ζωής. Δύσκολα μπορεί να ξεφύγει κανείς μέσα από αυτές τις καταλυτικές λατρείες, γιατί τον εμπλέκουν με αδικήματα, με εγκλήματα, με αμαρτήματα και του δημιουργούν πολλές ενοχές και πολλούς φόβους. Να πούμε για την ψυχολογική του, θα λέγαμε, αστάθεια και καταστασία, την βλάβη του συναισθηματικού του μέσα στις αιρέσεις. Υφίσταται ψυχικές, θα λέγαμε, διαταραχές, αμφιθυμίες, μελαγχολίες, σχιζοφρένεια πολλές φορές. Όσοι απεμπλέκονται από αυτές τις αιρέσεις, πολύ δύσκολα βέβαια, με χάρη Θεού και θαύμα, συνήθως καταφεύγουν σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, σε γιατρούς και φυσικά το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να καταφύγουν στους πνευματικούς, στην Θεία Χάρη. Έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά με το περιβάλλον τους. Δεν αντιλαμβάνονται σωστά τα πράγματα. Έρχονται τα άνω κάτω και έτσι εμπνέονται και διδάσκονται το μίσος. Το μίσος στους πάντες εκτός από τους ανθρώπους της αιρέσεως. Μίσος κατά πάντων, διότι διαβολοποιούνται τα πάντα όσα είναι έξω από την αίρεση. Και έτσι για να μείνουν σταθεροί μέσα στην αίρεση και να μην ξεκολλήσουν και απεμπλακούν, τους βάζουν υπό το κράτος φοβίες και παρακολουθήσεως και ελέγχου, ώστε ο ένας να παρακολουθεί τον άλλον, ώστε ζουν υπό το κράτος τις φοβίες, καλλιεργείται επίσημα ο φόβος και ο τρόμος και τρέμουν και φοβούνται να πούν και το όνομά τους ακόμη. Έτσι λοιπόν οδηγούνται να γίνουν ψυχικά ράκι. Έχουν κατεστραμμένη αυτοεκτίμηση, υποτιμούν τις δυνατότητές τους, τα χαρίσματά τους. Μόνιμο αίσθημα είναι η ψυχική ανισορροπία και η ανασφάλεια. Καλλιεργούνται μέσα στην καχυποψία και θα λέγαμε να υποψιάζονται τους πάντες και τα πάντα, δεν μπορούν να πούν λέξη όμως, εκτός από αυτά που τους δίνει εντολή η οργάνωση και να κάνουν καμιά φορά εκθέσεις και να καταγγέλουν και να καρφώνουν και τους συναδέλφους τους. Έχουν έντονες συναισθηματικές εξάρσεις κατόπιν υποβολής και διδάσκονται να αντιπαθούν και να μισούν έχουν σχέση με την αίρεση, με την οργάνωση, κάθε τι που δεν συμφέρει την οργάνωση. Αποκτούν λοιπόν έτσι βάναυσο τρόπο συμπεριφοράς και σκληρότητα και συμπλέγματα πολλές φορές όταν είναι έξω από την οργάνωση ανωτερότητες, όπως κάποιοι είναι αυτοί σωσμένοι και αυτοθεωμένοι, αυτοσωσμένοι. Όταν είναι όμως μέσα στην οργάνωση, συνήθως συμπλέγματα κατωτερότητες, γιατί ελέγχονται, ψέγονται ότι δεν σημείωσαν πρόοδων. Έτσι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση βλάπτεται το κοινωνικό τους, η κοινωνική τους διάσταση. Το πρόσωπο δεν λειτουργεί κοινωνικά. Αποκοινωνικοποιείται. Έχουν τάση φυγής από την κοινωνία, από την κόλαση όπως την προβάλλουν του κόσμου και καταφεύγουν λοιπόν στον ψευδοπαράδεισο της αιρέσιος. Φυγή λοιπόν από την πραγματικότητα. Έχουν τάσεις απομονώσεως
και διδάσκονται και τις τεχνικές της αυτοσυγκεντρώσεως και με τους διαβολικούς, θα λέγαμε, διαλογισμούς, που δεν είναι υπερβατικοί διαλογισμοί, αλλά διαβολισμοί, με τα μάντρα αυτά, τις συλλογιστικές συλλαβές, που επικαλούνται συνήθως πνεύματα πονηρίας, αυτοϋπνοτίζονται, αυτοευνουχίζονται, θα πω, χάνουν τελείως την ικανότητα της σκέψεως και της αντιδράσεως και εχμαλωτίζονται όχι μόνο μέσα στα δόγματα και στα γρανάζια της αιρέσεως, αλλά και στα νύχια των δαιμόνων στους οποίους παραδίδονται με τους λεγόμενους υπερβατικούς διαλογισμούς, που είναι διαβολισμοί και όχι διαλογισμοί, ώστε να έχουν μανιοκαταθλιπτικές καταστάσεις, τάσεις αυτοκτονιών, όπως προαναφέραμε. Έτσι λοιπόν αποκλείουν τις κοινωνικές σχέσεις, και όταν και ναρκωτικά καταναλώνουν και ελαφριά και βαριά, δεν τους φτάνουν τα ψυχοναρκωτικά, οι νερόβραστες και άθλιες θεωρίες αυτές που διδάσκονται μέσα στις οργανώσεις, που είναι ψυχοναρκωτικά, που νεκρώνουν, ναρκώνουν και εξοντώνουν, σκοτώνουν την ψυχή, καταναλώνουν και ναρκωτικά, και μέσα στην σεξουαλική, θα λέγαμε, εκρηκτική ατμόσφαιρα στην οποία οδηγούνται, γίνονται τελείως αντικοινωνικά άτομα και περιφρονούν έτσι κάθε χαρά, κάθε ευλογημένη, θα λέγαμε, εκδήλωση κοινωνική. Περιφρονούν τα κοινωνικά αγαθά, τον γάμο και την οικογένεια, διαλύουν τους γάμους. Όταν σαγηνευτεί από μια αίρεση η γυναίκα, παίρνει συνήθως διαζύγιο από τον άντρα, είτε χιλιαστής είτε συνεντολόγος, όταν δεν συμφωνεί και δεν εναρμονίζεται και το έτερο νήμιση, και οδηγούνται λοιπόν σε αυτά τα καταντήματα. Αδιαφορούν για τα κοινωνικά προβλήματα, ο κόσμος να καταστρέφεται, κατακλυσμό να γίνεται, αυτοί εκεί στην απομόνωση και στην αποβλακωμάρα τους. Έχουν ανικανότητα έπειτα να αντιμετωπίσουν κοινωνικά προβλήματα, γιατί έγιναν αφηρημένες οντότητες και απρόσωπα πρόσωπα, μάλλον απρόσωπα άτομα, καραγκιοζάκια και πιονάκια, και υποβιβάζονται κοινωνικά, αφού εγκαταλείπουν και το επάγγελμά τους, δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και ανεξαρτησία, και όταν τυχόν κατορθώσουν εκ θαύματος και ξεφύγουν από την αίρεση και δεν εξοντωθούν και δεν δολοφονηθούν, είναι δυσπροσάρμοστη δυσκολία λοιπόν στην επανένταξη την κοινωνική, στην οικογένεια, στη συζυγία και στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν δεν υπάρχει ίχνος ελευθερίας, καταλύεται η ελευθερία του προσώπου. Υπάρχει η απόλυτη εξάρτηση και υποταγή από την δομή των αξιωμάτων της αιρέσεως και των ψευτοθεών και ψευδομεσίων. Υπάρχει έλεγχος ολοκληρωτικός της προσωπικότητας μέσα στην ατομική, θα λέγαμε, σφαίρα του, και στην ιδιωτική του σφαίρα. Δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος που προσελητήθηκε, αλλά του ελέγχονται τα πάντα, παρακολουθείται στην δημόσια ζωή του αλλά και στην ιδιωτική ζωή του, του φακελώνουν την προσωπική ζωή, τηρούν ένα ημερολόγιο το οποίο αναγκάζουν να έχουν όσοι προσελητήθηκαν και να γράφουν και λεπτομέρειες για την ιδιωτική τους προσωπική αποκλειστικά ζωή, ώστε να ξέρουν και τα αμαρτήματα και αδικήματα τα οποία έχουν κάνει δίκη να εξομολογήσουν τροποντινά, ώστε να τους έχουν στο χέρι, να τους ρεζιλεύουν, να τους εξουθενώνουν, να τους περιφρονούν και να τους απειλούν. Καταργείται λοιπόν η ιδιωτική, θα λέγαμε, ο ιδιωτισμός και το ιδιωτικό απόρριτο. Έχουν μια συμπεριφορά που είναι τελείως ελεγχόμενη, ετεροκίνητα, εκ του μακρόθεν τροποτινά οδηγούνται με υποβόλυμες οδηγίες. Δεν έχουν ελευθερία εκφράσεως και προσωπικής γνώμης, όπως προαναφέραμε. Απλώς μαθαίνουν να ακούνε, να βλέπουν, να υποτάσσονται, να δουλαγωγούνται, και επομένως υπάρχει ένας πλήρης και απόλυτος έλεγχος και προσδιορισμός του νου, της βουλήσεως, του συναισθήματος, της ελευθερίας, της δράσεως. Υπάρχει λοιπόν ένα τυραννικό, ασφικτικό πατρονάρισμα και των συναισθημάτων ακόμα μέσα σε αυτούς τους χώρους. Όσοι σαγηνεύονται εξ αρχής δεν τα καταλαβαίνουν αυτά, γιατί τους αγκαλιάζουν με αγάπη. Είδου κάποιοι τρόποι με τους οποίους ελέγχουν το νου και κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αγκαλιάζουν στην αρχή και βομβαρδίζουν τα άτομα με περισσή αγάπη, με θοπίες, με κολακίες κλπ. Μαύρα τους μυρολόγια τι τους περιμένει.
Μετά τους απομονώνουν, τους αποχωρήσουν από το περιβάλλον το οικογενειακό, το κοινωνικό, το συζυγικό, το φιλικό. Μετά με διάφορες ψυχοτεχνικές μεθόδους όπως υποβολές, διαλογισμό, αυτούπνωση κλπ. Κλπ. Τους καταθέτουν τη λειτουργία της σκέψεως. Με άλλες μεθόδους φοβία και ενοχή τους εξαρτούν και τους κάνουν υποχειρίους. Με εναλλαγή τιμωρίας και επένδυν τους κάνουν απόλυτα εξυπτημένους. Με ανεπαρκή διατροφή και ύπνο τους σηκώνουν μερικά γκουρουιστικά και ινδουιστικά, βουδιστικά άντρα, σηκώνουν και τα μικρά παιδάκια από τα βαθιά χαράματα και τα μεσάνυχτα, τους καταπονούν με ασκήσεις, με ελλειπή διατροφή και μετά με αισθητηριακή υπερφόρτιση τους κάνουν να χάνουν πλέον τελείως τον αυτοέλεγχο και να παραδίδονται στις βουλήσεις της αιρέσεως. Παρακαλώ, αν υπάρχουν ερωτήματα, να βγάλουμε τηλέφωνα. Επομένως, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν τελείως ρομποτάκια και έχουν αδυναμία να προσδιορίσουν πλέον τον εαυτό τους και να λάβουν αποφάσεις και να θεωρήσουν την πορεία τους. Βλάπτεται λοιπόν και το συναισθηματικό τους, ώστε να έχουν αμφιθυμίες, αψιθυμίες, φοβίες, σχιζοφρένεια, τάσεις προς αυτοκτονία, πολλά ψυχολογικά προβλήματα, περιφρονούν την αγάπη των αδελφών, μένουν ασυγκίνητοι και απαθείς και ανέστητοι στη δυστυχία των άλλων και μαθαίνουν να μισούν κάθε ένα που θεωρείται πως δεν είναι οπαδός τους. Βλέπουν εφιάλτες λοιπόν ακόμα και στον ύπνο τους αυτοί οι άνθρωποι. Μετά καταστρέφεται τελείως η κοινωνικότητά τους, ώστε μέσα στην καχυποψία και στις υποβολές που δέχονται είναι τελείως ακοινώνητα άτομα, τελείως ανελεύθερα, και επομένως δεν μπορούν αυτά τα άτομα, τα άβουλα, οι δούλοι, οι δουλαγωγούμενοι, δεν μπορούν παρά να κάνουν τίποτε άλλο παρά μόνον να εισπράττουν χρήματα, να πολλούν έντυπα, να κάνουν την ψευδοδιδασκαλία τους για να πλουταίνουν οι οργανώσεις, είτε λέγεται σκοπιά είτε λέγεται οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Εκμεταλλεύονται την περιουσία τους των οπαδών τους, γράφουν την περιουσία τους στην οργάνωση, δίνουν το μισθό τους αν έχουν τη σύνταξη στην οργάνωση, πληρώνουν για να κάνουν τα μαθήματα. Εδώ στην εκκλησία δεν πληρώσε κανείς ποτέ. Τζάπα και τα κηρύγματα, τζάπα και οι κατεχήσεις και όλα. Αχρηστεύεται έτσι λοιπόν η δημιουργική τους ικανότητα, περιφρονείται λοιπόν ο πολιτισμός, περιφρονούνται οι πολιτιστικές αξίες και έτσι φτάνουν σε ένα μηδενισμό, σε μια απραξία τελεία. Ανατρέπεται η ηθική, επικρατεί η ισουήτικη ηθική, ό,τι μας συμφέρει είναι άγιον, το σκοπός αγιάζει τα μέσα, μέχρι στιγμή που να έχουμε και τις πόρνες του Θεού που στατεύονται στην πορνεία για να υπηρετήσουν δίθεν το σχέδιο του Θεού. Κοιτάξτε, βλασφημία. Φτάνουν στην αντίστροφη ηθική, την νεοποχήτικη, στην ηθική πόρωση. Καταλύονται οι κανόνες της ηθικής του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, και διδάσκονται νέοι κανόνες που είναι οτιδήποτε φαύλων και άθλιων. Πειθαρχία λοιπόν σε νέους κανόνες, καυτηριάζεται η συνείδηση, το ψέμα είναι ο κύριος κανόνας τους, ότι ωφελεί και, είναι, και ψέμα να γίνει είναι άγιον, η αλήθεια και η ειλικρίνεια δεν υπάρχει, η ειλικρίνεια μόνο στους αρχηγούς, και έχουν έντονα συναισθήματα ντροπής και συναισθήματα ενοχής τα οποία τους υποβάλλουν για να είναι εξαρτημένοι, απολύτως ρημουρκούμενοι. Τελικά τους υποβάλλουν μια ευδαιμονιστική αντίληψη και ειδονιστική αντίληψη, ώστε να τους εμπλέκουν με σεξουαλικά όρια και σεξουαλικές ικανοποίησεις, να τους έχουν εχμάλωτους μέσα στην αίρεσή τους. Βλέπουμε τελικά χάνουν και την θρησκευτικότητά τους, χάνουν την οντολογική τους, θα λέγαμε, τον οντολικό τους προσανατολισμό και τη συνάρτησή τους με τον Θεό. Χάνουν την πίστη στον Χριστό, ό,τι πολυτιμότερο. Οντολογικά εκμηδενίζονται, χωρίς χάρη, χωρίς Χριστό, χωρίς σύνδεσμο με την οντολογική μας ρίζα, ο άνθρωπος γίνεται ένα τίποτα που ξυπάζεται, αυταπατάται ότι μπορεί να γίνει Θεός ανευθείου. Απέχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι από τα μυστηρία, τα άγια μυστήρια της Εκκλησίας, και αν τυχόν εκκλησιάζονται είτε και κοινωνούν, αφού έχουν αρνηθεί τον Χριστό μέσα σε αυτούς τους χώρους των αιρέσεων, αναξίως κοινωνούν και αμαρτάνουν, στερούνται λοιπόν την σωτηρία,
και μέσα στην αυταπάτη και στην αυτοθέωση αυτή που είναι εμπλεγμένη, τίποτε δεν μπορούν να δουν σωστά. Χάνουν λοιπόν τη σωτηρία τους στην αιώνια, και όχι μόνο αυτό, αλλά υφίστανται και μία δαιμονοποίηση. Γίνονται αποστάτες, απομακρύνονται από τον Άγιον Θεό, μιμούνται τον Σατανά, εν διαλυθεία οχίστανται όπως ο διάβολος, εμπίπτουν λοιπόν, περιπίπτουν μέσα στις πλάνες και στις αιρέσεις, όπου η αίρεση υπάρχει απουσία του Θεού, αποκοπή από τον Θεό, και έτσι κυριαρχούνται από την ενέργεια πλάνης της δαιμονικής. Και έτσι λοιπόν εξηγούνται και οι ψυχοσωματικές άλλες βλάβες που παρουσιάζονται απώλεια βάρους σε σύντομο ίσως χρονικό διάστημα πολλές φορές, διανοητική εξάντληση και σωματική εξάντληση, απουσία ιατρικής περιθάλψης βέβαια μέσα στις αιρέσεις αυτές οδηγεί να ασθενήσουν και σωματικά οι οπαδοί αυτών των αιρέσεων, και έτσι λοιπόν από την ψυχοναρκωτική διδασκαλία και από τα ναρκωτικά με τα οποία τους θρέφουν συνήθως και βάζουν και στα ποτά και στις τροφές, ώστε να τους έχουν με την ψευτοσυναίσθηση ψευτοπαραδείσου, να βλέπουν θα λέγαμε οράματα και όνειρα ότι είναι σε παραδείσους, τους οδηγούν σε τελεία εξαχρίωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που κακοποιήθηκαν και παιδιά μέσα στις αιρέσεις, άλλοι που δολοφονήθησαν επειδή κάποιες αλήθειες αποκάλυψαν. Καλλιεργούνται λοιπόν μέσα σε αυτούς τους χώρους όχι οι άνθρωποι αλλά οι απάνθρωποι, και επομένως παρουσιάστηκαν και δυσκολίες στην ομιλία. Βλέπουμε συνήθως την αλλίωση της περιβολής, αν είναι γκουριστικές, Χάρη Κρίσνα και λοιπά, άλλες γκουριστικές οργανώσεις, αλλάζουν τελείως την εμφάνιση, αφήνουν μακρά μαλλιά και γένια ή κουρεύουν τα μαλλιά, λες και είναι κακό η ευπρεπής κόμη. Αλλάζουν το όνομα, δηλαδή ξεβαφτίζονται και είναι τελείως αγνώριστοι. Έχουν μια τάση επομένως αυτοκαταστροφής, αυτοτραυματισμού. Ή όταν κάνουν τους διαλογισμούς βλέπουμε ότι παθαίνουν κάποιες υστερίες και δεν μπορούν να αντιδράσουν, δεν μπορούν να συνέλθουν, δεν μπορούν να πατήσουν, να σταθούν όρθιοι συνήθως, και δεν τους κάνουν καλά ούτε οι γκουρούδες, ούτε οι ψυχίατροι, ούτε οι ψυχολόγοι, και οδηγούνται πολλές φορές στην αυτοκτονία. Παρακαλώ, αν υπάρχουν ερωτήματα να βγουν στον αέρα να απαντήσουμε. Θα πούμε σε άλλες εκπομπές πώς επιτυγχάνουν αυτή την αλωτρίωση πιο λεπτομεριακά του προσώπου, ποια είναι τα τεχνάσματα, ποιες είναι οι μέθοδοι. Σήμερα είδαμε πολύ συνοπτικά τι είδαμε ακριβώς, και μόνον είδαμε τα συμπτώματα, φοβερά. Δεν τα είπα αυτά για να σας φοβήξω, ούτε τα είπα αυτά για να, απλώς για να κάνω μια περιγραφή της παθολογίας, του προσώπου, τα πάθη που περνάει το πρόσωπο, που πλάστηκε ελεύθερο και μόνο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, στο χώρο της ελευθερίας, στο χώρο της δημιουργίας, της ελευθερίας του σκέπτεστε, του λογίζεστε, του εκφράζεστε, της ελευθερίας της δράσεως, της αποφάσεως, της αναθεωρήσεις των σκέψεων, των αποφάσεων, της ελευθερίας να δημιουργήσει κανείς, να κάνει οικογένεια, να προσφέρει αγάπη στον κόσμο, να λατρεύσει τον Θεό και να ζήσει μέσα στη λατρεία όλο το μεγαλείο της χάριτος. Όλα αυτά τα καταργούν, τα καταστρέφουν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, αγαπητοί τηλεθεατές, να σας παρακαλέσω να δώσετε σημασία σε αυτό τον οργανισμό, τον Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Κίνημα, το Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Κίνημα, το οποίο ίδρυσε εδώ ο σταθμός με την έμπνευση του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Εγώ είχα νιώσει τη μεγαλύτερη συγκίνηση και χαρά όταν άκουσαν την ίδρυση αυτού του οργανισμού, του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Όπως πληροφορήθηκα και λυπήθηκα βέβαια, δεν εδείξατε το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτή την προσπάθεια. Θα επανέλθω σε άλλες ομιλίες να πω συγκεκριμένα τι είναι αυτό. Είναι ακριβώς μία εκκλησιαστική προσπάθεια
κάτω από τις ευλογίες της Εκκλησίας, μέσα στο πρόγραμμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο το ράσο και κάποια γραφεία, ούτε είναι μόνο κάποια καμπαναριά και κάποιες, θα λέγαμε, κάποιοι χώροι που γίνεται μόνο η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία είναι όλος ο λαός, ο περιούσος λαός του Θεού. Και εδώ στο κανάλι αυτό γίνεται φιλότιμη προσπάθεια αντιαιρετική. Και βέβαια το ράσο δεν μπορεί να κατεβεί και στον δρόμο και να ελέγξει και να φωνάξει και με άλλων τρόπων, και ίσως καμιά φορά χρειάζεται και σκληρών τρόπων, να απαντήσει στις αιρέσεις και να φράξει τον δρόμο, να φράξει τον δρόμο των αιρέσεων που καταστρέφουν και διαλύουν οικογένειες, κοινωνία, έθνη, και την Εκκλησία μας την βομβαρδίζουν τόσο αλίπητα. Λοιπόν, εδώ έγινε ένα σχέδιο και υπεσχέθηκε η τηλετόρα με επικεφαλής τον κύριο Μιχαλόπουλο να γίνει μια θαυμάσια, πολύ αποδοτική, πολύ ρεαλιστική, πολύ, θα λέγαμε, έξυπνη προσπάθεια για να σταματήσουν οι αιρετικοί να βλάπτουν την πίστη μας, την Εκκλησία μας, την πατρίδα μας, τις αξίες μας, την παράδοσή μας. Όλοι τα ακούσαμε. Έχει περάσει ένα εξάμηνο περίπου. Πόσοι αντέδρασαν σωστά και ευαισθητοποιήθησαν ενεργητικά? Άλλο το να πούμε, ωραίο είναι. Και επίσκοποι το εγκρίνουν και το ευλογούν. Βεβαίως και το ευλογούν, δεν μπορούν να μην το ευλογήσουν αυτό το έργο. Και κληρικοί και θεολόγοι και νέοι και εργαζόμενοι και βιομήχανοι, ναι, εντάξει, το ευλογούν, το θαυμάζουν, το επαινούν. Αλλά δεν γίνεται μόνο με τα λόγια έργων. Ούτε ο θαυμασμός μας και η εκτίμησή μας, η θεωρητική και η συναισθηματική, σημαίνει το παν. Πρέπει να στελεχώσουμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να δώσουμε κάποια χρήματα να ξεκινήσει, να υπάρχουν γραφεία όπως ελέγχθηκε, να υπάρχουν συγκεκριμένα γραφεία, να υπάρχουν συγκεκριμένες επιτροπές, να υπάρξει το πούλμα που θα πηγαίνει στις επαρχίες, να υπάρξει τυπογραφείο που θα βγάζει τα φυλάδια, τα ενημερωτικά. Δεν θα κάνουμε τίποτε κακό, δεν θα δίνουμε κανένα. Απλούστατα θα ενημερωθεί ο λαός του Θεού τι σημαίνουν οι αιρέσεις, ποιο κακό κάμουν και ποια είναι η ορθοδοξία μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Δια τούτο σας παρακαλώ και προσωπικά δείξτε ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχουν κάποιες οικονομικές δυνατότητες. Δεν μπορούν να ενοικιαστούν γραφεία, δεν μπορούν να τυπωθούν φυλάδια, δεν μπορούμε να πληρώσουμε κάποιους θεολόγους και κάποιους ειδικούς που έχουν ασχοληθεί με την αίρεση να κάνουμε να πλουστεύσει βιβλίων και περιλήψεις και σύντομα φυλάδια να είναι χρήσιμα και αποδοτικά μέσα στην καθημερινή πάλι. Αφήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ανοιχτό το έδαφος να δουν όλοι οι αιρετικοί. Τι λόγο θα δώσουμε? Ξέρετε, θα πάμε στην κόλαση έτσι. Εάν δεν περιφρορίσουμε, αν δεν περιχαρακώσουμε, αν δεν οριοθετήσουμε την πίστη μας και να αποκλείσουμε τις αιρέσεις να κάνουν εισβολές και προσλητισμούς και να οδηγούν σε αυτή την κατάδεια τα πρόσωπα, εμείς θα καταδικαστούμε από τον Άγιον Θεό. Μας παρέδωκε ο Θεός αυτή την πατρίδα, αυτή την Ορθοδοξία, αυτό το έθνος, αυτόν τον πολιτισμό. Θα τον αφήσουμε να καταστραφεί? Και την οικογένεια. Μα πρέπει στο σπίτι σας να μπει η αίρεση? Πρέπει να θερμίσετε το γιο σας και την κόρη σας για να δείξετε ενδιαφέρον? Θα πούμε σε άλλη εκπομπή πιο ειδικά τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε. Παρακαλώ να στείλετε επιστολές στην τηλετόρα και να δηλώσετε ότι θέλετε να συνεργαστείτε, είτε με προσωπική εργασία, είτε δίνοντας 500 ή 1000 δραχμές το μήνα. Πέστε μου, αγαπητοί τηλεθεατές, όταν παίρνετε περιοδικά ακριβά, που είναι άχρηστα, ή ξοδεύετε σε διασκεδάσεις δεκάδες χιλιάρικα, είναι τόσο δύσκολο ένα χιλιάρικο το μήνα η κάθε οικογένεια ή η κάθε ενορία, αν δώσει μία-δύο συνδρομές από 1000 δραχμές, είναι τόσο δύσκολο να δώσουμε ένα χιλιάρικο από κάθε οικογένεια που το σπαταλούν μέσα σε μια νύχτα οι νέοι, σπαταλούν δεκάδες χιλιάρικα. Συνδρομές λοιπόν, και θα πούμε και σε άλλη εκπομπή πώς θα καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει κατά τρόπον εκκλησιαστικότατον, με την ευλογία της Εκκλησίας των Μητροπολιτών και με την εγγύηση της γνησιότητας. Δεν υπάρχουν εδώ εγωισμοί και προσωπικά κίνητρα, θα λέγαμε. Υπάρχει το κίνητρο της αγάπης, με πάθος αγάπης, με καλή έννοια πάθος, προς την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Θα επανέλθουμε να πούμε ειδικότερα
πώς μπορούμε να είμαστε αξιοπρεπείς και όχι να λέμε ξεκινάμε έναν αγώνα και μας εγκαταλείπει το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Τι λόγο θα δώσουμε έτσι τον Άγιον Θεό? Βλέπουμε οι οικογένειες διαλύονται, οι νέοι αποπροσανατολίζονται, αποσωποποιούνται, αποκτηνώνονται, πέφτουν στα ναρκωτικά, στο έγκλημα, στις αιρέσεις, χάνονται, γίνονται μηδενιστές. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε έτσι την κοινωνία μας. Μας χτυπούν και με λύσα οι αντίχριστοι και οι αιρετικοί. Δεν πρέπει να τους κάνουμε την χάρη. Δεν υπάρχουν οικογένειες χριστιανικές. Δεν υπάρχουν χριστιανοί θεολόγοι και κληρικοί. Δεν υπάρχουν σύλλογοι που πιστεύουν και αγαπούν τον τόπο. Ας το αποδείξουν. Θα πούμε λοιπόν πόσο αδιάβλητα θα κινηθεί αυτή η προσπάθεια σε άλλη εκπομπή και πόσον θα γίνει ένα σωστό καταστατικό με ευλογίες κλήρου και λαού να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια. Εδώ και τηλεοπτική κάλυψη θα υπάρχει και κάλυψη προφορική, ζωντανή και με έντυπα σε όλη την πατρίδα μας. Αλλά θα επανέλθουμε. Μην αφήσουμε και χαθεί η ευκαιρία. Εγώ λυπήθηκα όταν άκουσα πως θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Θα ήταν ό,τι χειρότερο και οδυνηρότερο για εμάς και για τον τόπο μας. Φτάνουν λοιπόν τα γραφεία, φτάνουν οι καρέκλες, φτάνει η απραξία. Εδώ να κατεβούμε, να βρούμε τον κάθε ένα νέο και νέα, την κάθε οικογένεια που κινδυνεύει να γίνει ερείπιο από τον προσλητισμό των αιρέσεων. Θα επανέλθουμε πιο ειδικά και συγκεκριμένα. Παρακαλώ, δώσατε συμμετοχή με επιστολή είτε προσωπική εργασία και αν μπορείτε, αν θέλετε, 500 δραχμές, 1000 δραχμές το μήνα. Τόσο πολύ δύσκολο είναι. Τόσοι χριστιανοί υπάρχουν. 1000 δραχμές η κάθε οικογένεια το μήνα να δώσει. Είναι τόσο δύσκολο να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα? Να χαρούμε λοιπόν ότι δεν είμαστε αμπέλη ξέφραγο, αλλά υπάρχουν αυτοί που φιλούν θερμοπύλες. Ευχαριστώ. Με παρακολουθήσατε. Θα επανέλθουμε. Χαίρετε.